Ο κόσμος μας και πέρα από αυτόν. Space. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του Διαστήματος. Το νεότερο διαστημόπλοιο της Ευρώπης ετοιμάζεται για μια κρίσιμη δοκιμασία στα ανοιχτά των ακτών της Σαρδινίας. Είναι ένα πειραματικό όχημα. Πειραματιζόμαστε σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα πείραμα που θα δοκιμάσει τα όρια του μηχανήματος. Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα στις διαστημικές διαδικασίες είναι η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα. Σε κάθε του κίνηση το διαστημόπλοιο θα παρακολουθείτε και θα γίνονται αναλύσεις. Οι δοκιμές που θα κάνουμε αυτές τις μέρες είναι πολύ σημαντικές για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε έναν στιβαρό σχεδιασμό για να αντέξει τις τελευταίες φάσεις της αποστολής. Πρόκειται για μια αποστολή που τερματίζεται με την προσθαλάσσωση. Και είναι κάτι που η Ευρώπη δεν έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Και γι' αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είναι ξημερώματα σε αυτό το μικρό λιμάνι, κοντά σε μια στρατιωτική βάση στην Σαρδινία. Πάνω στο σκάφος υπάρχουν Ιταλοί στρατιώτες και μερικοί ανήσυχοι μηχανικοί, ειδικοί για τέτοιες διαστημικές αποστολές. Πρόκειται να κάνουν δοκιμή σε ένα νέο διαστημόπλιο που είναι γνωστό σαν IXV, ως μέσο πειραματικό όχημα δηλαδή. Σήμερα θα αφαιθεί να πέσει στην Μεσόγειο. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, οι καιρικές συνθήκες δείχνουν να είναι τέλειες, οπότε όλοι πραγματικά επιδιώκουμε να γίνει η δοκιμή σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με το σχέδιο, πρέπει να βγούμε έξω τώρα και να ελευθερώσουμε το πεδίο για να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν είναι στη θάλασσα σε όλη την έκταση της δοκιμής. Στη συνέχεια, το ελικόπτερο θα πρέπει να πάει και να πάρει το πρωτότυπο σκάφος. Πρέπει να πετάξει πάνω από την περιοχή, να φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο στα 3.000 μέτρα. Εκεί θα αφήσει το σύστημα να πέσει και να γίνει έτσι η δοκιμή. Έτσι κλείνουμε την πρόσβαση από τα βόρεια προς τους αλείς και τα σκάφη. Υπάρχει ένα άλλο σκάφος όπως αυτό που κλείνει την πρόσβαση από τον νότο. Οπότε πλέον το πεδίο είναι ελεύθερο για να γίνει δοκιμή σε περίπου μισή ώρα. Παραδίπλα, το διαστημικό όχημα ετοιμάζεται για δράση. Πολλές είναι οι φιλοδοξίες για αυτό το πρωτότυπο σκάφος, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο στην τεχνολογία των διαστημικών πτήσεων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ο σκοπός είναι να έχουμε ένα προσιτό μικρό διαστημόπλιο που θα μπορεί να εισέλθει στην τροχιά της Γης και στην συνέχεια να προσγειωθεί σε μια συγκεκριμένη στοχευμένη περιοχή. Σήμερα όμως θα γίνει μόνο ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2014 το IXV θα ξεκινήσει το ταξίδι του στο διάστημα και στη συνέχεια θα επανέλθει στην γήινη ατμόσφαιρα. Οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι έχουν αυτές τις δυνατότητες για να επιστρέψει ένα σκάφος από την τροχιά του. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη όχι μόνο να γνωρίζει, αλλά και να εξελίξει αυτή την τεχνολογία. Το IXV δεν έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ανθρώπους, αλλά πολύτιμα ωφέλιμα φορτία. Σκεφτόμαστε τη μέρα που θα μπορούσαμε να μπούμε σε τροχιά και να λειτουργήσουμε σε τροχιά, ακόμη και με τις μελλοντικές γενναίες των δορυφόρων για τον ανεφοδιασμό, για την έρευνα σε μεγάλο ύψος της ατμόσφαιρας, ακόμη και για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές εφαρμογές που θα είναι υποφελείς για τον τομέα του διαστήματος. Η επιστροφή στην Γη από το διάστημα πάντα ήταν μια πρόκληση εξαιτίας των υψηλών ταχυτήτων και της θερμότητας που υπάρχει. Στα παλιότερα χρόνια, Σοβιετικοί και Αμερικανοί μηχανικοί είχαν αναπτύξει κάψουλες με ένα ευρύ, σχεδόν επίπεδο δάπεδο. Η Ευρώπη δοκίμασε τις δικές της εκδοχές την δεκαετία του 90. Οι σημερινοί αστροναύτες χρησιμοποιούν την κάψουλα του ρωσικού Σογιούζ. Ο σχεδιασμός της κάψουλας έχει γίνει ώστε να δημιουργείται ζεστός αέρας από κάτω καθώς επανέρχεται στην ατμόσφαιρα. Είναι αξιόπιστος, αλλά είναι δύσκολο να ελεγχθεί ακριβώς πού θα προσγειωθεί. Το IXV όμως είναι πολύ πιο εύκολο να ελιχθεί.
Το σχήμα του IXV είναι σε διάταξη φέροντο σώματος. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της καθόδου, όταν το όχημα αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα, το ίδιο το σχήμα είναι ικανό να δημιουργήσει έναν ανερκιστήρα. Και έτσι, το ίδιο το όχημα έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί στην κάθοδο προς ένα πιο εξειδικευμένο στόχο σε σχέση με μία κάψουλα. Το όχημα φέροντο σώματος έχει όμως ορισμένα ζητήματα, ιδίως στην συσσόρευση της θερμότητας γύρω από τις κορυφαίες άκρες. Στα λεωφορεία της NASA χρησιμοποιούνταν ανθεκτικά στην θερμότητα μαύρα πλακίδια κάτω από τη μύτη. Το 2003, αυτά τα πλακίδια υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης του διαστημικού λεωφορείου Columbia, με αποτέλεσμα να καταστραφεί κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα. Η τεχνολογία μεταφοράς είναι μια τεχνολογία από τη δεκαετία του 70 που έχει λειτουργήσει πολύ καλά και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ξεκάθαρα το IXV εισάγει περισσότερες και αποδοτικότερες τεχνολογίες ως προς το θέμα της θερμικής προστασίας. Η διαφορά σε σχέση με το διαστημικό λεωφορείο είναι ότι το λεωφορείο έγινε από πολλά πλακίδια, ενώ αυτό αποτελείται από μεγάλες, πολύ μεγάλες δομές θερμών στοιχείων, όπως για παράδειγμα το καπάκι της μύτης, η οποία έχει πλάτος σχεδόν ένα μέτρο. Πίσω στο πείραμά μας, το διαστημικό όχημα IXV είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Όλα τα μάτια έχουν στραφεί στο σύστημα που έχουν τα αλεξίπτωτα, στους πίνακες εκτείναξης κατά την διάρκεια της πτήσης και στα μπαλόνια που θα πρέπει να φουσκώνουν κατά την προσθαλάσσωση. Mark, you see the balloons? Yeah, collapsing. Oh no, I cannot see balloons. No. Shoots right over the object. Η προσθαλάσσωση πραγματοποιείται, αλλά από το ακροτήριο ο Ρομπέρτο ακούει ότι κάτι πάει στραβά. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι μόλις είχαμε την προσθαλάσσωση, το σύστημα επίπλευσης δεν δούλεψε. Και φυσικά θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί συνέβη αυτό. Το διαστημικό όχημα IXV είναι σε θέση να επιπλέψει από μόνο του, αλλά πρέπει να υπάρχουν 4 κίτρινα μπαλόνια γύρω από τις πλευρές του για να κρατηθεί σταθερό μέσα στο νερό. Θα μπορούσα να είμαι πολύ πιο χαρούμενος, αλλά κρατάμε το καλό μέρος της δοκιμής. Δύο από τα μπαλόνια φουσκώνουν ξαφνικά, αλλά αυτό είναι κάτι που προκλήθηκε από τους δίτες που βρίσκονται γύρω από το IXV. Λοιπόν, όταν κάποιος κάνει πειράματα, γνωρίζει ότι έχει να αντιμετωπίσει και κινδύνους. Επομένως, ειλικρινά, ίσως ό,τι πετύχαμε δεν είναι τόσο κακό. Ας πούμε ότι δεν ήταν τέλεια, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα. Μισή ώρα αργότερα, το IXV οδηγείται πίσω στην στρατιωτική βάση. Τόσο ο Τζόρτζιο όσο και ο Ρομπέρτο πιστεύουν ότι τα μπαλόνια δεν φούσκωσαν, διότι η ρύθμιση για τους αισθητήρες που ανοιχνεύουν την πρόσκρουση με το νερό ήταν πολύ υψηλή. Όμως η προσθαλάσσωση ήταν πολύ πιο ήπια.
Υπήρξε πολλή συζήτηση γύρω από αυτό, επειδή πρέπει να διαφοροποιήσουμε την αίσθηση που προκαλείται από την πρόσκρουση στο νερό σε σχέση με την αίσθηση που θα μπορούσε να προκληθεί από ρηπές ανέμου με το αλεξίπτωτο. Επειδή αυτά είναι πολύ παρόμοια επίπεδα όσον αφορά στην αίσθηση, πρέπει να διαφοροποιηθούν. Είχαμε θέσει αυτά τα όρια να είναι αρκετά υψηλά και έχω την εντύπωση ότι η προσγείωση ήταν τελικά πολύ ήπια. Το αλεξίπτωτο πραγματικά λειτουργεί τέλεια, οπότε μάλλον τα ακουστικά φορτία ήταν σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι περιμέναμε. Κάναμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Επομένως, αρχικά είχαμε την ελεύθερη πτώση. Βλέπετε το τμήμα του αλεξιπτώτου, όπου είχαμε το σύστημα εξαγωγής του. Θέλαμε να δοκιμάσουμε τις αντοχές που έχουν οι ημάντες του, που καλύπτονται από ένα σύστημα θερμικής προστασίας. Και βλέπετε εδώ το σύστημα επίπλευσης, το οποίο ενεργοποιείται αμέσως μετά την προσθαλάσσωση. Τώρα, αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να διορθώσουμε σαν συμπέρασμα από όλο αυτό, θα είναι κάτι που θα εφαρμόσουμε στις επόμενες πτήσεις μας. Η εξέταση μετά την δοκιμή επιβεβαίωσε ότι η προσθαλάσσωση ήταν πιο ήπια από ό,τι είχε προβλεφθεί. Υπάρχει το αρνητικό γεγονός ότι δεν φούσκωσαν τα μπαλόνια, αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι το διαστημικό μας όχημα είναι πιο ισχυρό. Και επίσης αυτός είναι ο στόχος της δοκιμής, να φτάσουμε στα όρια ώστε να αντιληφθούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το τωρινό μας σχέδιο. Η σημερινή δοκιμή είναι μόνο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του διαστημικού οχήματος IXV. Το επόμενο έτος θα κάνει ένα πλήρες ταξίδι με επιστροφή από το διάστημα. Και ο Τζόρτζο και ο Ρομπέρτο, οι δύο μηχανικοί, θα είναι έτοιμοι για αυτήν την ξεχωριστή πρόκληση.